όσα λαμπρότητα και επισημότητα πραγματοποιήθηκε το πρωί δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου της Νέας Περάμου για την εορτή των Θεοφανίων. Πλήθος πιστών από όλη την περιοχή παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία συμμετέχοντας στο πανηγυρικό της ημέρας. Στη συνέχεια, πιστοί και εκκλησιαστικές αρχές μεταφέρθησαν στην παραλία της Περάμου, όπου έγινε από θαλάσσης ο αγιασμός των υδάτων με τα καραβάκια να έχουν ανάψει βεγγαλικά για την γιορτή των Θεοφανίων. Αρκετοί ήταν οι θαραλέοι νέοι που πήδηξαν στη θάλασσα για το Σταυρό. Ωστόσο, σαν να ήταν γραφτό, ένας νεαρός, ονόματι Ιορδάνης, ήταν αυτός που όχι μόνον γιόρταζε σήμερα, αλλά κατάφερε να πιάσει το Σταυρό λίγες ημέρες πριν παρουσιαστεί στο στρατό, όπως μας είπε, κρατώντας το Σταυρό σφιχτά στα χέρια του. Αγάπη των Σεϊών ονομάζουσα και το πνεύμα εκείδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές υφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισαν δόξα. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος σου Κύριε και της Τριάδος εφανερώθη πρόνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισαν. Σου Κύριε, η της Τριάδος ευχή προσκύνησης, του γαργενήτωρος η φωνή προς εμάς. Καλημέρα και συγχαρητήρια. Το όνομά σου. Ιορδάνης. Συγχαρητήρια Ιορδάνη, είναι Ιορδάνη που τα αμώ το πιάσες. Βεβαίως. Το είχε σχέδιο έτσι να το κυνηγήσει το Σταυρό. Βούτω εδώ και 2 χρόνια, είναι η τελευταία χρονιά γιατί φεύγω και φαντάρος και ήθελα πολύ να το πιάσω. Πώς ήταν έτσι η αναμονή, η προσπάθεια να το πιάσει και κι άλλους? Δύσκολη γιατί είχαμε πολύ δρόμο μέχρι εκεί πέρα. Είναι κρύα τα νερά, μουδιάζεις όσο βγαίνεις και σε κάνει ο Σταυρός να προσπαθείς να πας όλο και πιο γρήγορα. Πώς νιώθεις που τα κατάφερες? Περήφανα. Περήφανα, έτσι. Και τώρα πάμε να φυλάξουμε και την πατρίδα. Έτσι, έτσι. Νιώθεις την ευλογία μαζί σου? Εννοείται. Να είσαι καλά, μια ευχή για το νέο έτος. Με υγεία, με χαρά, αγάπη και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Πατήρι ρώνει το Σταυρό, κρατάει το παιδί. Εντάξει παιδί, μην ξέρω. Να ζήσεις. Γραφτό ένας Ιορδάνης να πιάσει το Σταυρό φέτος. Ναι, είναι, γιορτάζει σήμερα, να είναι πάντα γερός, να τον φωτίζει ο Χριστός μας που βαφτίστηκε σήμερα και έφερε τη λύτρωση στον κόσμο, να είναι πάντα γερός και αυτός και όλος ο κόσμος με υγεία και πρόοδο και λιγότερη στενοχώρηση το 2014 σε όλο τον κόσμο. Υγεία και ευτυχία. Και... Ένας Ιορδάνης έπιασε φέτος το Σταυρό, ήταν η μέρα του σήμερα. Ήταν η μέρα του σήμερα, να το ευχηθούμε να είναι γερός πάντα, να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά, υγεία και να μην το βάζουμε κάτω. Η Ελλάδα λέει από παλιά ποτέ δεν πεθαίνει. Έτσι και εμείς, σε αντίθεση με όλα αυτά που μας συμβαίνουν, μπροστά και μόνο μπροστά. Καλή χρονιά σε όλους. Καταρχάς, χρόνια πολλά, αγιασμένος ο τόπος και εκείνο που θα ήθελα να ευχηθώ είναι τόσο στην πολιτική ηγεσία όσο και στο λαό να βρουν τον τρόπο να διώξουμε από πάνω μας όλη αυτή την απόγνωση που μας συνέχει. Το 2014 να είναι μια χρονιά που ο τόπος θα βρει το βηματισμό του
και επιτέλους θα βρει το χαμένο αυτό χαμόγελο, τη χαμένη αισιοδοξία και την αξιοπρέπεια που ως λαός μας πρέπει.